Είμαι εντυμένη στα κόκκινα, εν ώψη Χριστουγέννων. Τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα για σας? Σημαίνουν οικογενειακές στιγμές, ξεκούραση, πολύ φαγητό όπως νομίζω σε όλους τους Έλληνες. Και γενικά σημαίνουν έτσι αγάπη και έτσι ένα restart, γιατί είναι και η νέα χρονιά, νέοι στόχοι. Θα μείνεις εδώ τις γιορτές, θα πας κάπου με τον Σάκη? Λέμε να κάτσουμε και εδώ, να δούμε τις οικογένειές μας, οπότε Θεσσαλονίκη και Λαμία. Και ίσως κάνουμε και ένα ταξιδάκι, θα δούμε πώς θα μας βγει ο χρόνος. Ωραία, πρέπει να σου κάνω τρεις ερωτήσεις. Φωτιά, μια και είναι... Φωτιά, για πες μου. Τι ώρα είναι, είπαμε, 6 και... 6 και 25 πάει. Μια ώρα για ένα βήμα παραπάνω. Φέρει δαχτυλίδι, θα φέρει δαχτυλίδι. Δεν μπορώ να σου πω, το δαχτυλίδι το έχει φέρει, το ξέρετε. Να το. Ωραία. Τα παρακάτω θα έρθουνε. Με τον καιρό. Που σου χάιδεψε την κοιλιά, έτσι. Κάτι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να διαψεύσω αυτή την είδηση. Δεν είμαι έγκυος λοιπόν, αλλά ευχόμαστε και οι δύο στο μέλλον να γίνουμε γονείς, το ξέρετε. Και το επιθυμούμε. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Θα το μάθετε όταν έρθει ο καιρός και όταν ισχύει. Και όταν πριστείς. Και όταν πριστώ. Με την καλή. Αυτό. Του μαγειρεύεις καθόλου? Μαγειρεύω, αλλά όχι με τη συχνότητα που θα ήθελα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθούμε λοιπόν κλείνοντας για το 2018 να του πατήσει το πόδι. Να μπορείτε να εύχεστε ό,τι θέλετε. Οι ευχές είναι πάντα καλοδεχούμενες. Καταρχήν δεν τελείωσα για τις ευχές. Όχι, γιατί με έδειξες.